Ωχ, πήρα μικρή πίτσα. Ωαου, έχω μια μεσαία κανονική πίτσα. Κορίτσια, έχω μια τεράστια πίτσα, ναι. Ξεκίνα εσύ. Ναι, μπορώ να χειριστώ την πίτσα μου γρήγορα. Αλλά σίγουρα δεν θα λερωθώ. Πίτσα για λίγες μπουκιές. Συνέχισε έτσι, Άννα. Σωστά. Σε κοίταξα και μου ήρθε μια ιδέα. Θα την κόψω, αλλά όχι σε τριγωνικά κομμάτια. Είναι πολύ βαρετά. Θέλω μια σπυροειδή πίτσα. Έχει φάει κανείς ποτέ έτσι? Φυσικά και όχι. Η αρχική μου μέθοδος. Είναι ένας πολύ γρήγορος τρόπος για να φας πίτσα. Τρίγωνα δεν είναι της μόδας πια. Έτσι, Νάνση, συνέχισε. Έχω και εγώ τη δική μου μέθοδο. Θα στηβάζω όλες τις φέτες τη μία πάνω στην άλλη και μετά θα έχω μια τούρτα πίτσα. Έτοιμη! Μπορώ να δοκιμάσω και να απολαύσω τη γεύση. Κορίτσια, η πίτσα είναι μια απόλαυση, αλλά έχω χορτάσει. Τζιλ, έχω μια ιδέα. Έλα, Νάνση, μπορείς, μπορείς. Είσαι μαχήτρια, Νάνση, μην τα παρατάς. Ναι, έλα, έλα. Είμαι μαχήτρια, μπορώ, μπορώ. Ναι, έφαγα. Μπράβο, Τζιλ, τη βοηθήσαμε. Νάνση, είσαι υπέροχη. Τόσο μικρό γλυφιτζούρι. Εγώ έχω ένα τεράστιο τσουπατσούπς. Ναι, κοιτάξτε το δικό μου. Αυτό είναι τεράστιο. Τι μωράκι έχεις στα χέρια σου? Αυτό δεν είναι μωρό, είναι το τσουπατσούπς. Δεν πειράζει. Αν και μικρό, είναι πολύ νόστιμο. Νάνση, κοίτα τη Τζιλ. Τρώει ένα άδειο ξυλάκι. Τι γελάτε? Α, μου τελείωσε. Τόσο γρήγορα. Νάνση, ήρθε η σειρά σου. Ναι, χαίρομαι που συνεχίζω. Πώς να το ανοίξω έτσι, γρήγορα? Ω, Άννα, συγγνώμη. Πώς σταμάτησα λοιπόν? Πόσο νόστιμο. Δεν θα τελειώσει ποτέ, νομίζω. Έχω μια ιδέα. Τι, ποτήρι? Ναι, πρέπει να προσθέσω λίγη φωτιά. Κορίτσια, θα κάνει ζέστη. Τώρα το μεγάλο μου τσουπατσούπς μετατρέπεται σε γλυκό ρόφημα. Δοκιμάζω τώρα. Το τσουπατσούπς σε γρή κατάσταση είναι ακόμα καλύτερο από το γλυφιτζούρι. Τελείωσε, κρίμα. Νάνση, πρόσεχε. Δίπλα σου ανησυχώ για τη ζωή μου. Λιγότερα λόγια, Άννα. Φάε το τσουπατσούπς. Βέβαια, θέλω να δοκιμάσω. Είναι πολύ βαρύ. Δεν μπορώ να το σηκώσω, κορίτσια. Βοήθεια. Τράβα, τράβα. Κουράστηκα. Ή χρειάζεται ένας γίγαντας ή... το σφυρί μου. Κορίτσια, προσοχή. Αυτό το τσουπατσούπς θα πάρει από μένα. Μία, δύο ακόμα, σίγουρα θα σπάσει. Έμεινε λίγο. Έλα. Ναι, θα σε δοκιμάσω. Το σχέδιο λειτουργήσε. Κανείς δεν αντισταθεί στο σφυρί. Νόστιμο. Θέλω κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Πόσο λίγα έχουν μείνει. Τα ψίχουλα είναι τα πιο νόστιμα. Όχι, πήρα το μικρότερο μπουκαλό και κοκακόλα. Επιτέλους έχω μια κανονική μερίδα μου. Ταιριάζει. Δείτε αυτό. Ένα γιγάντιο μπουκάλι κοκακόλα. Wow, Νάνση, είναι μπουκάλι αυτό, τόσο μικρό. Μην ακούς την Άννα, μπουκαλάκι μου. Είσαι το πιο ωραίο στον κόσμο. Και είμαι σίγουρη, το πιο νόστιμο. Έτσι είναι. Θέλω κι άλλο. Τι, έχει τελειώσει? Μην ανησυχείς, Νάνση, θα συνεχίσω εγώ. Τώρα θα σε δοκιμάσουμε, καραμέλα κοκακόλα. Είσαι πολύ γλυκιά. Μπράβο, Τζιλ. Τι γίνεται με τα υπολείμματα στο πάτωμα? Είναι το πιο νόστιμο. Για ελάτε εδώ. Το δάχτυλό μου έχει κολλήσει. Θα σε βοηθήσω, γλυκά Τζου. Βγες έξω. Δεν πέτυχα. Νάνση. Εύκολα.
εύκολο. Χρειαζόμαστε λάδι. Έλα εδώ, δαχτυλάκι, θα σε σώσω. Αυτό είναι. Τώρα μπορείς να το βγάλεις. Το λάδι βοηθάει. Μην ευχαριστείς. Άννα, συνέχισε. Εύκολα. Ανοίγω. Οχ, πολύ βαρύ. Γιατί όλα τεράστια είναι τόσο βαριά. Αυτό είναι σούπερ νόστιμο, κορίτσια. Μη ζηλεύετε. Είσαι λίγο βρώμικη. Τι λες? Α, είμαι όλη γλυκιά. Θα τα γλύψω όλα. Και πάλι έχω την πιο μικρή σοκολάτα. Αυτή μου αρκεί. Κορίτσια, έχω μια τεράστια σοκολάτα. Πόσο μεγάλη είναι? Α, έχω μια ιδέα. Για μια μικρή σοκολάτα, μια μικρή κουζίνα. Χρειάζομαι μια μικρή κατσαρόλα. Τη βάζω σε μια μικρή εστία. Μέσα βάζω τη μικροσκοπική μου σοκολάτα. Α, παραλίγο να ξεχάσω το γάλα. Ανοίγω και περιμένω. Άρχισε να λιώνει, ναι. Έχω ζεστή σοκολάτα. Τη βάζω σε ένα μικροσκοπικό φλιτζάνι. Τόσο όμορφο που δεν θέλω καν να το δοκιμάσω. Αλλά και πάλι... νόστιμο. Τέλος. Εντάξει, ποια είναι η επόμενη? Εγώ. Απελευθερώνουμε τη σοκολάτα και τη δαγκώνουμε. Τι καλύτερο από αυτόν τον τρόπο. Τέλος. Τι γίνεται? Δεν είχα φάει σοκολάτα εδώ και πολύ καιρό. Μου έλειψε. Εντάξει, πώς να φάω εγώ αυτή τη σοκολάτα? Έχω μια ιδέα. Κορίτσια, κοιτάξτε προσεκτικά. Πω, είναι πολύ όμορφη. Ξεκινάω. Μάζεψα όλες μου τις δυνάμεις για να κάνω κομμάτια αυτή τη τεράστια σοκολάτα. Νάνση, είσαι Χαλκ. Βλέπεις αυτά τα χέρια? Τώρα θα κάνουν τέχνη. Ορίστε, σοκολατένιο σπίτι. Η τέχνη είναι καλή, αλλά κανείς δεν ακύρωσε τη γεύση γνωσία. Πόσο νόστιμο! Έχω μια ιδέα! Κοίτα, είμαι στο σπίτι! Η στέγη είναι μια χαρά! Κορίτσια, μη με κοιτάτε έτσι! Είναι η δική μου σοκολάτα, θα τη φάω όλη εγώ! Η τύχη είναι βαρύς! Τι γεύση έχουν! Πόσο νόστιμο! Σχεδόν τελείωσα το τελευταίο κομμάτι! Αυτό είναι! Wow, επιτέλους είμαι τυχερή! Ωραίο γίγαντας δικό μου! Ναι, είσαι τυχερή! Εμείς όχι! Πήρα το μικρότερο μπισκότο! Δεν θα καθυστερήσω! Πρέπει να το λούσω καλά με γάλα και να δοκιμάσω! Πολύ νόστιμο! Τώρα έχω γάλα! Θα το πιω! Στη γεια μας, κορίτσια! Πολύ γάλα πήρα. Δεν μπορώ να σταματήσω. Είναι τόσο νόστιμο. Ποια έχει σειρά τώρα? Νάνση, έλα. Α, βέβαια, εγώ. Φαίνεται νόστιμο. Τι γεύση έχει. Το λατρεύω. Ο καπετάνιος Όρεος ξεκινάει ένα μακρύ ταξίδι στις γαλακτώδεις ακτές. Ο καπετάνιος χάθηκε. Θα σε βρω, καπετάνιο. Πού είσαι? Να ο καπετάνιος Όρεος. Θα σε φάω. Δεν θα ξεφύγεις από την αιμοδίψη Νάνση. Τελείωσα. Τζιλ, εσύ μένεις? Ναι, βέβαια. Το ποτήρι με το γάλα είναι πολύ μικρό. Αξίζει μια δοκιμή. Οχ, κάτι δεν πάει καλά. Τζιλ, το ποτήρι με το γάλα είναι πολύ μικρό. Δεν πειράζει, έχω μια ιδέα. Θα ρίξω το γάλα στο μπισκότο και τέλος. Τώρα τρώω. Ναι, είναι πολύ νόστιμο. Και το πιο νόστιμο είναι η γέμιση. Ανακράτα. Πόσο πολύ. Μαμ, σε ευχαριστώ. Λατρεύω το Όρεο. Δεν μπορώ να σταματήσω. Μάλλον τελείωσα. Όχι, τι μικρό ντόνατς. Εγώ έχω ένα κανονικό ντόνατς. Παιδιά, θα πάθετε σοκ. Έχω ένα τεράστιο ντόνατς. Wow, Νάνση, ξεκίνα.
τόσο μικρό, αλλά και πάλι νόστιμο. Τέλειο είναι! Να. Τελείωσα, Τέντ, προχώρα! Βέβαια! Ντόνατς, δείτε πως μπορώ! Τέλος! Άννα, τώρα εσύ! Με τι να ξεκινήσω, wow! Αυτό το ντόνατς είναι πολύ βαρύ, τι να σκεφτώ! Ιδέα! Κάπου είχα τάλκ! Τώρα, σαν γνήσιος αθλητής, θα σηκώσω αυτό το ντόνατς και θα το φάω. Θα πετύχω. Κανείς δεν θα με σταματήσει. Πρέπει να βάλω τάλκ παντού. Έλα, να πιστεύουμε σε σένα. Το έκανα. Όχι, όχι, πεταλούδα, πέφτω. Είσαι καλά. Ναι, είμαι καλά. Μα γιατί έχω πάλι το μικρό γεύμα? Εγώ έχω ένα κανονικό μαρσμέλο. Τέλεια! Εγώ έχω ένα τεράστιο μαρσμέλο. Ήδη θέλω να το φάω. Νάνση, θα ξεκινήσεις? Ναι, φυσικά θα ξεκινήσω. Έχω μια ιδέα. Θα κάνω το μικρό μου μαρσμέλο ακόμα πιο νόστιμο. Θα το λιώσω στη μικρή μου κουζίνα. Γιατί μυρίζει καμένο? Νάνση, κοίτα! Τι συνέβη? Όχι! Το τηγάνι και το μαρσμέλο μου έχουν πάρει φωτιά! Πρέπει να το φας ούτως ή άλλως. Εντάξει, θα το φάω! Τι άσχημη καμένη γεύση! Σταμάτα να γελάτε! Συνέχισε, Άννα! Κανένα πρόβλημα! Δεν θα επαναλάβω τα λάθη σου! Θα το βάλω σε ένα ξυλάκι και θα το ζεστάνω λίγο με έναν αναπτήρα. Έτοιμο! Το δοκιμάζω. Πολύ νόστιμο! Τώρα δίνω τον αναπτήρα στον Τέντ. Σε ευχαριστώ, Άννα! Ας ρωτήσουμε αυτό το μαρσμέλο. Αυτή η φωτιά είναι πολύ μικρή. Ξέρω τι θα με βοηθήσει. Ένα δευτερόλεπτο, επέστρεψα με το φλογοβόλο μου. Θα ψήσω αυτό το μικρούλι. Έτσι είναι καλύτερο. Τέλος. Θα το δοκιμάσω τώρα. Τρελά νόστιμο. Φοβερό. Μη ζηλεύετε, κορίτσια. Θα είστε τυχεροί στην άλλη φορά. Το πιο μικρό popcorn της ζωής μου. Μια χαρά! Τεπ, Άννα, θα τρελαθείτε! Τι τεράστιο σκουβάς popcorn! Ωραία! Είναι ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει ποτέ! Έχω έναν πολύ μικρό κουβά και μου ήρθε μια ιδέα! Έχω μια δέσμη που θα με γεθύνει ό,τι θέλω! Το ανάβω και... Τι συνέβη, γιατί δεν λειτουργήσε? Άχρηστο μπλάστερ. Εντάξει, πάμε έτσι. Νόστιμο, αλλά μικρό. Συνέχισε, Άννα. Ξεκινάω. Παίζω μπάσκετ εδώ και μερικά χρόνια, οπότε θα ρίξω όλα τα popcorn στο στόμα μου και σούπερ γρήγορα. Πολύ γρήγορο είναι αυτό το κεφάλι μου. Αυτό είναι. Τελείωσε τόσο γρήγορα. Εντάξει, συνέχισε, Νάνση. Wow! Με πολύ χαρά. Πίνασα κιόλας. Θα ρίξω όλο το popcorn μέσα μου. Τι νόστιμο παράδεισος. Ναι, το popcorn πέφτει από τον ουρανό. Τέλειο. Αυτό ήταν απέφτω. Νάνση, ζεις. Δεν μπορώ να βγω έξω. Χρειάζεται βοήθεια. Θέλω τον χαρτοκόπτη. Έτσι θα ελευθερώσω την Νάνση. Ακούω τον ήχο της ελευθερίας. Ναι. Σε ευχαριστώ, Τεντ. Πόσο αστεία είσαι σε αυτό το κουτί. Είναι το μικρότερο μπέργκερ στον κόσμο. Πω, έχω ένα τεράστιο μπέργκερ. Το μεγαλύτερο μπέργκερ το έχω εγώ. Τεντ, έχεις ένα παιχνίδι μπέργκερ? Ναι, δεν ήμουν τυχερός. Καλά, θα το φάω αυτό. Πώς? Ιδέα, θα πάρω ξυλάκια. Γιατί? Τώρα θα σας τα πω όλα. Χρειάζομαι μια θήκη από την Kinder, ένα λάστιχο και είναι ο καταπέλτης. Τώρα πρέπει να βάλω το μπέργκερ εδώ και να το πετάξω.
Το κύριο πράγμα είναι να το πιάσω! Το πιάνω! Το κατάφερα, μικρό αλλά νόστιμο. Έλα, Νάνση! Αμέ, πεινάω πολύ. Θα φάω το μπέργκερ με τη μία. Είναι πολύ νόστιμο, παιδιά. Νάνση, τι όρεξη. Ναι, όντως, τέλος. Έχεις μουστάκι και μουσί. Πολύ αστείο. Ποιος είναι ο επόμενος? Εγώ. Έχω ένα τεράστιο μπέργκερ. Πώς θα το φάω όμως? Όχι, δεν πάει έτσι. Τώρα θα θυμίσω τα μαθήματα πυγμαχίας και θα χτυπήσω καλά αυτό το μπέργκερ. Γιατί χτυπάς το μπέργκερ, δεν έκανε τίποτα! Το κάνω για ευκολία. Δεν κατάλαβες ακόμα πόσο εύκολα μπορώ να το φάω τώρα και λένε ότι οι αθλητές είναι χαζοί. Τι είναι αυτό? Πήρα τη μικρή πίτσα. Εγώ έχω μια κανονική πίτσα. Εγώ έχω μια τεράστια πίτσα. Είμαι πολύ τυχερή. Παιδιά, τι έγινε? Καλή όρεξη. Εντάξει, θα ξεκινήσω. Αυτή η πίτσα είναι τόσο μικρή που μπορώ να τη φάω σε μια μπουκιά. Μικρή, αλλά πολύ νόστιμη. Γιατί γελάτε? Τέτοι, συνέχισε. Πίτσα, πίτσα, πίτσα! Είσαι τέλεια! Πώς τεντώνει αυτό το τυρί, τι άρωμα! Πεντανόστιμο! Είμαι έτοιμος να φάω μόνο πίτσα σε όλη μου τη ζωή! Πόσο θέλω ένα κομμάτι! Και αν το πάρω... Στάσου, βάλ' το πίσω! Ω, βέβαια, φάε, φάε! Ζηλεύει! Θα μαζέψω όλα τα κομμάτια για να φάω γρήγορα όλη την πίτσα! Ναι, αυτό την κάνει ακόμα πιο νόστιμη! Πού είναι η τρόπη σου? Νάνση, έλα, φάε! Ναι, ξεκινάω! Τώρα είναι η σειρά μου να φάω! Είμαι ευχαριστημένη, δεν μπορώ να σταματήσω. Μάνα μου, Νάνση, είσαι καλά? Είναι μια χαρά, απλά σούπερ. Απίστευτο. Έχω πεπερώνει στο πρόσωπό μου, ωραία. Νάνση, είσαι έγκυος με την πίτσα? Γιατί γελάτε? Τι, τρομάρα μου, Άννα, βοήθησέ με, είσαι αθλήτρια. Εντάξει, πάμε να σου φτιάξω με την κοιλιά. Βρε, Νάνση, σέρνεσαι σαν σαλιγκάρι. Α, κοίτα τι έχω. Έλα, Νάνση, έλα, θες αυτό το κομμάτι, έλα. Πίζα, μπορείς, μπορείς. Τρέχα, πρόλαβε την πίτσα. Τετ, ξύπνα, κοίτα την ομορφιά μας. Νάνση, είσαι τέλεια. Σε ευχαριστώ, Τετ, και εσείς καλή είστε, ας βγάλουμε μια σέλφι. Wow, έχω ένα μικρό πακέτο με πικάντικα πατατάκια, τυχερή. Είμαι λιγότερα τυχερός. Κοιτάξτε το πακέτο μου, είναι τεράστιο. Φαίνεται φλογερό. Καλή τύχη. Πρώτα εσύ. Εγώ, όχι η Βίτα. Εγώ, εντάξει. Ελπίζω να μην είναι πολύ πικάντικο. Έχει καπνό. Μόνο ένα πατατάκι. Δεν θα γίνει τίποτα κακό. Άνετα. Κοίτα, δεν έχω πάρει φωτιά. Πρόσεχε. Τι θα μου συμβεί? Όχι, η γλώσσα μου παίρνει φωτιά. Πιο γρήγορα πρέπει να το καταπιώ. Α, όλα καλά. Ωραία. Ω, συγγνώμη κατά λάθος. Τώρα εσύ. Είναι δυνατόν. Εντάξει, θα πρέπει να είναι εύκολο. Φωτιά από το πακέτο. Oh my God. Εντάξει, κορίτσια, όλα καλά. Καθόλου καυτερό, πολύ νόστιμο. Αδύνατο να σταματήσω. Είσαι σίγουρος? Μήπως λίγο νερό? Όχι, τι λες, δεν είναι καθόλου καυτερό. Κοίτα, παίρνω κι άλλα. Τώρα θα φάω τα πάντα. Σίγουρα είσαι καλά? Κάτι δεν πάει καλά. Όλα καλά, μια χαρά. Δεν ήταν καθόλου πικάντικο. Το παρατηρήσαμε. Είμαι καλά. Σημαίνει ότι όλα είναι εντάξει. Ωραία.
Είσαι η επόμενη, Μίλα. Το ξέχασα εντελώς. Αυτό το πακέτο είναι τεράστιο. Δεν ανοίγει. Τότε δεν θα το φάω. Sorry. Εμείς καήκαμε και εσύ θα το κάνεις. Έχω ένα δώρο για σένα. Μη με ευχαριστείς. Δεν θα το έκανα ούτως ή άλλως. Εντάξει, ας προσπαθήσω να το ανοίξω. Το άνοιξα. Πρέπει να τα φάω τώρα. Πού είναι? Γιγαντεό πατατάκι. Είναι πολύ καυτό. Λυπάμαι για σένα. Λυπάμαι και τον εαυτό μου. Οχ, είναι σαν να έγλυψα τη φωτιά. Η γλώσσα μου παίρνει φωτιά. Δεν θα το φάω. Ντόξι, ντόξι. Όλα θα πάνε καλά. Εγώ μπορώ. Τι καυτερό. Πόπο τα δίνει όλα. Τέλος, τελευταίο κομμάτι. Το κατάπια. Καίγομαι. Έχεις πάρει φωτιά, τι να κάνω. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να βοηθήσει. Όσο θήκαμε. Μπράβο σου. Τι είναι αυτό. Έκρηξη. Wow, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είναι όμορφο. Ελπίζω η Μίλα είναι καλά. Ναι, είμαι καλά. Έχει θάλει παντού. Λάκα έχει. Τι μικρούλι. Δεν το βλέπεις καν. Έχω πιο μεγάλο. Wow, η Δίτα είναι τυχερή. Συμφωνώ. Μίλα, άνοιξε. Εντάξει. Πώς να το ανοίξω. Δεν μπορεί καν να ανοίξει, φλάκα έχει. Μπορώ τα πάντα. Έχω μια ιδέα. Εδώ χρειάζεται λεπτή δουλειά. Πρέπει να το τραβήξω προσεκτικά και να το ανοίξω. Έτσι, μπράβο μου. Έλα εδώ, θα σε φάω. Πόσο νόστιμο. Και μικρό. Καλά, εντάξει, σειρά σου. Λοιπόν, έχει ένα παιχνίδι εκεί μέσα. Αναρωτιέμαι τι είναι αυτό. Άρχιστε να ζηλεύετε. Αχ, πόσο μαλακό είναι. Φοβερό. Το ξέρω. Και να το παιχνίδι. Έχει κάτι ωραίο μέσα. Για να δούμε. Τι έχουμε εδώ. Κορίτσια, βλέπετε. Είναι κατσαρίδα. Εφιάλτης. Βόρβορος αηδία. Εξαφανίστηκε. Όχι, δεν εξαφανίστηκε. Τι κοιτάτε. Όχι, είναι στο μέτωπό μου. Κάποιος να την πάρει, παρακαλώ. Φοβάμαι. Εντάξει, θα τη χειριστώ μόνη μου. Α, δεν πέτυχα. Χτύπησε τον εαυτό της. Είμαι καλά. Είμαι εντάξει. Σίγουρα, χτύπησες πολύ τον εαυτό σου. Εντάξει, φάε το γλυκό σου. Ακριβώς, να φύγει η συσκευασία. Τι, κόντεψα να πνιγώ. Γιατί μου το κάνει αυτό. Τι ομορφιά. Και όλα δικά μου. Γιατί δεν μπορώ να το δαγκώσω. Θα σε ανοίξω. Έφαγες το γλυκάκι. Σταμάτα. Θα σας δείξω πώς να λύσετε προβλήματα. Όλα είναι απλά. Ω, έχω μια κότα στην Kinder έκπληξη. Πραγματική κότα. Και τι να την κάνω. Περίμενε ένα λεπτό. Έκανε αυγά. Awesome. Τι να κάνω τώρα. Κράτο, δωράκι είναι. Άστα, δεν θέλω την κότα. Παιδιά, κοιτάξτε. Το κέλυφο σπάει. Πω, πω. Wow, είναι κοτοπουλάκια τόσο χαριτωμένα. Αξιολάτρευτα. Τόσο συγκινητικό. Ναι, η κότα. Μη με τρομάξεις. Έχω μικροσκοπικές τηγανιτές πατάτες. Δεν θα φάω ξανά. Ζήλεψε, έχω μεγαλύτερες. What? Κοίτα, τι γιγάντιες πατάτες. Θα τα φάω όλα. Μίλα, θα χορτάσεις. Σταμάτα να με κοροϊδεύεις. Πώς θα το φάω. Ιδέα, ο βοηθός μου. Awesome. Έτσι θα είναι πολύ πιο βολικό. Ήταν μια υπέροχη ιδέα και τώρα στο στόμα. Τόσο νόστιμο. Γιατί θέλω τα τσιμπιδάκια, αν μπορώ απλά να ρίξω τα πάντα στο στόμα μου. Έτσι, κρίμα που έχει τελειώσει. Εντάξει, τώρα εσύ. Με ευχαρίστηση. Μου τρέχουν τα σάλια.
Awesome. Για να δω. Μην, είναι δικό μου. Α, καλά. Εντάξει, θα ξέρεις πως να είσαι άπλιστος. Τι θα έλεγες για κέτσαπ? What? Τι θέλεις? Θέλεις λίγη κέτσαπ? Ναι, τέλεια, σε ευχαριστώ. Είμαι πάντα έτοιμη να μοιραστώ με έναν φίλο. Δεν με πειράζει. Καλή όρεξη. Τώρα θα έχει ακόμα καλύτερη γεύση. Είχα δίκιο, είναι απίστευτο. Φάε, φάε κι άλλο. Ελπίζω να απολαύσεις την καυτερή σάλτσα. Έχει πολύ. Λοιπόν, πώς είναι, νόστιμο? Πολύ, δεν μπορώ να σταματήσω. Ω, κάτι δεν πάει καλά. Καίγομαι. Γιατί, τι τρέχει? Θα μας βάλει φωτιά έτσι. Νεράκι? Όχι, είναι πολύ λίγο. Αλλά τόσο, είναι μια χαρά. Έτσι, να δροσιστείς λίγο. Ναι, δεν καίγομαι πια, σε ευχαριστώ. Πάντα μπορώ να βοηθήσω. Βρόχικαν οι πατάτες μου. Είναι χαλασμένες. Τι άδικο, φάε τις δικές σου, Βίτα. Επιτέλους οι πατατάρες μου. Πρέπει να είναι πολύ νόστιμες. Γίγαντος. Ναι, και είναι δικό μου. Έχω μια ιδέα. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Κοίτα, θα σας δείξω. Παίρνουμε τις πατάτες και βάζουμε μέσα. Από μία μεγάλη πατάτα παίρνουμε πολλές μικρές. Wow! Πόσες πατάτες έχω! Θα προσθέσω άλλη μία. Βαριά είναι! Δείτε πόσο όμορφο είναι! Πολλές πατάτες! Όλο και περισσότερες! Ανυπομονώ να το φάω όλο! Αλλά πρώτα πρέπει να βγάλω τα έτοιμα για να κόψω καινούρια! Συνεχίζουμε! Πρέπει να κόψω όλο αυτό το κουτί για να έχω ένα τεράστιο βουνό από πατάτες. Wow! Έτοιμο, η τελευταία μερίδα. Wow, όντως είναι ένα βουνό από πατάτες. Ήρθε η ώρα να το φάω όλο. Μπορούμε να έχουμε λίγο? Παρακαλώ. Φυσικά, φάτε. Ευχαριστώ, είσαι πολύ καλή. Πω, πω. Είναι τόσο λαχταριστή και μυρίζει υπέροχα. Πόσο μικροσκοπική. Μικρούλικη. Δεν έχεις τύχει σήμερα. Παίρνει μικρό φαγητό όλη την ώρα. Μικρουλάκι. Με κοροϊδεύετε κιόλας. Την τσάκισα. Έλα. Την τσάκισε κιόλας. Πώς και έτσι. Εσείς φταίτε. Πάρτο. Τι είναι αυτό? Νόστιμο είναι. Σε ευχαριστώ που το μοιράστηκες. Ναι, μου αρέσει και εμένα. Επιτέλους η σειρά μου. Θέλω κι εγώ. Θα μοιραστείς? Σίγα, όχι βέβαια. Είσαι κακιά. Έχω μια ιδέα. Θα κάνω ένα κόλπο τώρα. Οπ, τώρα είναι δικιά μου. Τι? Για κάτσε, είναι δική μου, φράουλα. Ω, πόσο άβολο! Πού είναι το παντελόνι σου και πού είναι η φραουλά μου? Η φραουλίτσα μου, πόσο γλυκιά και ζουμερή είναι! Πολύ ωραίο! Ναι, τι κρίμα που τελείωσε τόσο γρήγορα! Άλεξ, τώρα εσύ! Επιτέλους, πόσο μεγάλη και νόστιμη είναι! Μόνο μία μπουκιά και είναι φοβερό! Φανταστικό! Θέλω κι εγώ! Κι εγώ! Αυτή η φράουλα είναι μόνο για μένα! Άλλη μία μπουκιά! Τι είναι αυτό? Είναι σκουλίκια! Κάτι δεν πάει καλά! Είναι στη γλώσσα μου! Τι εφιάλτης! Τι αηδία! Μπλιαχ! Άσχημη φράουλα! Τι έπαθα! Τι ωραία που δεν δοκιμάσαμε! Νάνση, πήρες ένα κουκούτσι μόνο? Wow, Ted, έχεις ένα κομμάτι καρπούζι. Η πιο τυχερή είναι η Άννα, έχει ολόκληρο καρπούζι. Ted, προχώρα. Εντάξει. Πεντανόστιμο. Τώρα θα δοκιμάσω αυτό το ζουμερό νόστιμο καρπούζι. Δεν μπορώ να σταματήσω, είναι τόσο γλυκό. Τελείωσα. Γιατί είναι τόσο μεγάλο τα μαγουλά σου? Άννα, δεν έχεις απλό καρπούζι, έχει γλυκάκια μέσα. Είσαι ακόμα πιο τυχερή. Θα
όλα τα γλυκά τώρα. Τι απόλαυση. Θα είναι πιο εύκολα αν το σπάσω. Wow! Το καρπούζι είναι σοκολατένιο. Θα το δοκιμάσω. Πολύ νόστιμο. Λοιπόν, πίσω στα γλυκά. Είναι όλα δικά μου. Θα πάω και το τελευταίο πράγμα. Νάνση, γιατί κάθεσαι, η σειρά σου. Να φάω αυτό το κουκούτσι. Εντάξει. Όχι, είναι μη βρόσιμο. Έχω μια φαϊνή ιδέα. Χρειάζομαι ένα κατάλληλο κουστούμι. Τώρα μπορώ να ξεκινήσω την κυπουρική. Μπορώ να διαχειριστώ ένα κουκούτσι καρποζιού σε χρόνο μηδέν. Θέλω ένα φτιάρι και μια γλάστρα με χώμα. Τώρα θα σκάψω μια τρύπα. Συγγνώμη, παιδιά, δεν σας πρόσεξα. Ας επιστρέψουμε στην κυπουρική. Λοιπόν, πρέπει να φυτέψω το κουκούτσι σε μια γλάστρα και να το θάψω με χώμα. Φυσικά, να βάλω το νερό. Και ας κάνουμε υπομονή. Τι γίνεται, φυτρώνει ήδη? Δεν γίνεται τόσο γρήγορο, wow! Είμαι ιδιοφυής κυπουρός. Είναι ένα καρπούζι που έχεις φυτέψει, Νάνση. Είμαι σοκαρισμένη ίδια. Έχω μια ιδέα. Για αρχή θα αλλάξω ξανά ρούχα και τώρα θα το κόψω στα δύο με μια κίνηση. Κιά! Έτοιμο. Wow, ήταν cool. Ευχαριστώ. Τα μαθήματα καράτε δεν ήταν μάταια. Πίσω στο καρπούζι, λοιπόν. Τι γλυκό και ζουμερό είναι, τέλειο. Νάνση, είσαι υπέροχη κυπουρός και πώς τρως καρπούζια είναι απλά υπέροχο. Νάνση, πήρες μικρό πιάτο πάλι. Αλλά ο Τέτ στάθηκε πάλι τυχερός. Αν και όχι, τυχερή είναι η Άννα. Παιδιά, από πού να ξεκινήσουμε? Νάνση, έλα! Εντάξει τότε. Μπορώ να το αντιμετωπίσω γρήγορα. Το Twix μου είναι μικρό, αλλά πολύ νόστιμο. Τόσο μικροσκοπικό που δεν θα το νιώσεις καν. Θα τα νιώσω όλα. Θα απολαμβάνω κάθε δευτερόλεπτο. Τι απόλαυση. Ναι, αυτό μπορεί να πάρει πολύ χρόνο. Νάνση, ίσως να βιαστείς λίγο. Τα παιδιά κοιμούνται ήδη, ενώ εσύ τρως. Τι γίνεται, η Νάνση ακόμα τρώει. Όχι, βρε. Άννα, θες να ξεκινήσεις να τρως? Βέβαια, θα ασχοληθώ με αυτό το γίγαντα πολύ πιο γρήγορα από την Νάνση με τη σοκολάτα της. Ουάου, μυρίζει καταπληκτικά. Θα το δοκιμάσω. Πεντανόστιμο. Τελείωσε ένα μπαστονάκι. Μόνο το δεύτερο έμεινε. Θα το τελειώσω πιο γρήγορα από το πρώτο. Λοιπόν, το πιάνω. Πω πω, Άννα, μοιάζεις με καμιλοπάρδαλη. Ήταν όμως θεαματικό. Τεντ, θέλεις να φας το Twix σου? Ίσως τελειώσει και η Νάνση. Με χαρά. Για κάτσε, κοίτα. Νάνση, είμαι ο τίγρης Twix. Είμαι εδώ για να φάω εσένα και το Twix. Έχετε ζωολογικό κήπο. Τετ, σταμάτα τις βλακίες, φάε. Θα μπορούσες να ήσουν πιο ευγενική. Θα φάω τα πάντα. Πεντανόστιμο. Τελείωσα. Τώρα τι?